Τελείωσε το διαγωνιστικό μέρος ενός επεισοδίου που είχε πάρα πολλά πράγματα και να συζητήσουμε και να δούμε και να ακούσουμε. Ήταν έτσι 2-2,5 ώρες πολύ γεμάτες για όλους εμάς και φαντάζομαι και για εσάς που μας παρακολουθήσατε. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η νικήτρια η σημερινή. Είναι φυσικά η Ελεάνα με 14,6 βαθμούς και αμέσως μετά η Χριστιάνα με 13,7 βαθμούς. Στην τελευταία θέση είναι η Παντελίνα με 7,4 και η Απολεόν με 7,6. Ελεάνα, θα πρέπει να κάνεις μια διαδρομή από τα ορεινά της Βουλής για να έρθεις δίπλα μου. Τρέχοντας ήρθε. Ατχαράτσι είναι το κάτι άλλο. Αυτό όπως καταλαβαίνεις τώρα που θα τελειώσουμε θα το αφήσεις στη Σοφία. Θα το πάω ένα καθαριστήριο πρώτα και μετά. Επειδή υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να μην το φέρεις από το καθαριστήριο, έχει πουληθεί, το θέλουμε, έχει κατοχυρωθεί αυτό. Όχι, θα το πάω απλά ένα καθαριστήριο για να είναι fresh. Μπορεί να μην το θέλει να το πάει σε καθαριστήριο, μπορεί να το θέλει να το πάει σε δικό της καθαριστήριο. Ρώτα την πρώτη γυναίκα που σου πήρε το παλτό. Έχουμε ωραιότητα στην Αθήνα. Καθαριστήρια. Ωραία. Καλές δουλειές, να ευχηθώ εγώ. Αν έχεις κάτι και για μένα και εγώ θα ήθελα. Μην τα πάρει όλα η Σοφία τώρα. Δεν όλες θέλω να ράψω κάτι μετά. Πολύ ωραία. Μπράβο σου και συγχαρητήρια. Νομίζω ότι δεν πίστευες καν αυτά που άκουγες. Δεν περίμενα. Όταν δεν έγινε και το τι ωραία τσάντα είναι αυτή, πιστεύω ότι εκεί αποτελειώθηκες. Συγχαρητήρια, μπράβο σου. Έχεις ένα βαθμό για τον καλά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ.